Σε διαδικασία αποκατάστασης βρίσκεται το κέντρο υγείας στη χώρα της Αμοθράκης ύστερα από τις πρόσφατες ζημιές που υπέστη από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι κάτοικοι του νησιού εξυπηρετούνται αυτή τη στιγμή από το περιφερειακό ιατρείο στην Καμαριώτισσα, καθώς ο πρώτος όροφος της βασικής δομής υγείας κατέστη μη λειτουργικός, με σημαντικές καταστροφές τόσο σε ό,τι αφορά την υποδομή αλλά και σε επίπεδο εξοπλισμού. Παρόλες τις δυσκολίες, ωστόσο, δεν τίθεται ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού, καθώς ο αριθμός των γιατρών σε αναλογία με τον τοπικό πληθυσμό είναι επαρκής. Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης προσφέρονται στο περιφερειακό ιατρείο της Καμαριώτισσας, που είναι βέβαια πολύ μικρότερο, κάπου 4 φορές μικρότερο από ό,τι είναι ο χώρος του Κέντρου Υγείας. Εκεί γίνεται και η τακτική παρακολούθηση, η συνταγογράφηση και η εξέταση των επειγόντων περιστατικών. Η στατιστική της κίνησης από την ημέρα της καταστροφής και μετά λέει ότι κάθε μέρα εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο 31 ασθενείς, 20 για συνταγογράφηση και 11 για ιατρική εξέταση. Οι δε υπηρετούντες ειδικοί γιατροί είναι 4, 3 μόνιμοι και ένας που έρχεται για 7 με 8 μέρες το μήνα, κυρίως για να κάνει εφημερίες, και έναν αγροτικό. Δηλαδή στη διάρκεια της εβδομάδας έχουμε 5 γιατρούς. 5 γιατροί για 30 άτομα, πάει 6 περίπου στον καθένα. Πολύ άνετα μπορεί να βγει η δουλειά, υποστελέχωση δεν υπάρχει. Το θέμα χρειάζεται καλύτερη οργάνωση. Να σημειωθεί ότι η επέκταση του Κέντρου Υγείας του νησιού θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης μεταξύ του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, που επισκέφθηκε πρόσφατα το νησί, και του Δημάρχου Θανάση Βίτσα, έγινε γνωστό ότι μετά από πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, το καινούριο μικροβιολογικό και ακτινολογικό εργαστήριο που προμηθεύτηκε το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης θα στεγαστεί προσωρινά σε κοντέ σε όσο το αποκατασταθεί το κτηριακό πρόβλημα. Το περιφερειακό ιατρείο χρειάζεται κάποιες επισκευές, τις οποίες τεχνικά τις ανέλαβε ο Δήμος Σαμοθράκης και οικονομικά η υγειονομική περιφέρεια. Πρέπει να αλλάξουν κάποια κουφώματα κλπ. Κάποιες ίσονος βαρύτητας αλλαγές πρέπει να γίνουν για να διευκολυνθεί η δουλειά στο περιφερειακό ιατρείο της Καμαριώτισσας. Τρίτο ζήτημα. Έχουν αφιχθεί εκεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά δεν είχαν καν ανοιχτεί τα κουτιά, τα μικροβιολογικά εργαστήρια, δηλαδή ο αιματολογικός αναλυτής, ο βιοχημικός αναλυτής και όλα τα σχετικά αντιδραστήρια. Ελλείψη χώρου. Σε αυτό προχωράμε στην μεταφορά ενός ειδικού κοντέινερ, που είναι κοντέινερ διαμορφωμένο μέσα, από ένα hot spot προσφύγων θα μεταφερθεί στο περιφερειακό ιατρείο της Καμαριώτης και θα τοποθετηθεί σε ένα χώρο εκεί δίπλα. Εκεί θα στεγαστεί το μικροβιολογικό, το βιοχημικό εργαστήριο, το φαρμακείο και το ακτινολογικό. Θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο το ρέμα που υπάρχει, θα διευρυνθεί. Οπότε αυτό εμποδίζει την πρόσβαση στο Κέντρο Υγείας. Πρέπει να κατασκευαστεί και μια γέφυρα. Υπάρχει δυνατότητα και είπαμε ότι η γέφυρα αυτή πρέπει να γίνει σιδερένια. Προσωρινή σιδερένια γέφυρα μπορεί να οδηγήσει, να αποκαταστήσει την πρόσβαση στον πάνω όροφο του Κέντρου Υγείας, ο οποίος είναι άθικτος. Δεν έπαθε απολύτως καμία ζημιά. Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρου επισήμανε ότι το ενδεχόμενο λειτουργίας του δευτέρου ορόφου του Κέντρου Υγείας παραμένει ρεαλιστικό, με τα τακτικά εξωτερικά ιατρία να εξυπηρετούν τους ασθενείς στη δομή του περιφερειακού ιατρείου Καμαριώτισσας. Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να λειτουργήσει ο πάνος όροφος είναι να υπάρχει και θέρμανση. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Και αυτό θα βοηθήσει και τη θέρμανση στο κάτω όροφο, ώστε να στεγνώσει το κτίριο κάτω. Αν υπάρχουν διάφορα τεχνικά ζητήματα, υπάρχει δυνατότητα, προσφέρθηκε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Εύρου, που είναι μηχανικός, να βοηθήσει και αυτός σε κάποιες μελέτες. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άλλο ζήτημα εκεί. Άρα σε ένα διάστημα ενός, 2 μήνες ας πούμε, θα μπορεί να λειτουργεί ο πάνω όροφος του Κέντρου Υγείας.
όπου εκεί θα γίνεται η τακτική δουλειά, ενώ τα επίγοντα θα συνεχίσουν να τα βλέπει κάποιος, το γιατρός, στο περιφερειακό ιατρείο της Καμαριώτισσας.